Τα μέτρα προστασίας από τις πυρκαγιές ήταν το θέμα που συζητήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης λόγω της γιορτής του 15 Αυγούστου στα δύο μοναστήρια της Παναγίας Καλαμούς και Αρχαγγελιώτισσας εν ώψη των πανηγυριών που θα πραγματοποιηθούν και της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου στα μέρη αυτά. Βοήθεια θα υπάρχει από πολλές εθελοντικές ομάδες, όπως και το ΕΚΑΒ. Τα μέτρα θα είναι σε ισχύ από τις 14 Αυγούστου από τις 8 το πρωί και λήγουν στις 15 Αυγούστου και ώρα 4 το απόγευμα. Σας ενημερώσω ότι την Δευτέρα, 10 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, όπου εκεί συζητήθηκε το θέμα των πανηγυριών που θα γίνουν στις 15 Αυγούστου στα μοναστήρια της Ξάνθης. Εκεί λάβηκαν κάποια μέτρα, οι υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται είναι πάρα πολλές, δεν είναι μόνο η πυροσβεστική, είναι η ελληνική αστυνομία, είναι το δασαρχείο, είναι η περιφερειακή ενότητα, είναι ο Δήμος Ξάνθης και πάρα πολλές εθελοντικές ομάδες όπως και το ΕΚΑΒ. Στα πλαίσια τα δικά μας όσο αφορά την πυροσβεστική υπηρεσία, θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, όπως είπατε, όσο αφορά την έναυση πυρκαγιάς ή τσιγάρων λόγω της πολυκοσμίας που θα συρρέψει στο χώρο αυτό, μεταξύ των δύο μοναστηριών. Εμείς, σαν πυροσβεστική υπηρεσία, θα έχουμε 3 περιπολικά, αυξάνουμε και τα περιπολικά και τον χρόνο που βρίσκονται εκεί, ώστε να καλύψουμε κάθε δυνατή περίπτωση. Τα μέτρα αρχίζουν στις 8 η ώρα το πρωί στις 14 του Αυγούστου και λήγουν στις 4 η ώρα το απόγευμα στις 15 Αυγούστου. Λόγω της πολύ μεγάλης κίνησης και της δυσκολίας στο να μετακινηθούν τα πυροσβεστικά οχήματα, έχουμε 2, ένα στην Καλαμού και ένα στην Αρχαγγελιώτισσα. Πιστεύω ότι και αυτή την χρονιά, όπως και άλλες χρονιές, θα τα απεξέλθουμε και δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Ακόμη θα υπάρχει κυκλοφοριακή απαγόρευση από την ελληνική αστυνομία, έτσι ώστε να ρυθμίζεται η ομαλή κίνηση στην περιοχή. Η απαγόρευση θα γίνεται από την ελληνική αστυνομία, η οποία θα βρίσκεται με μεγάλο αριθμό από ό,τι αποφασίστηκε στην σύσκεψη. Θα κλείνει την κίνηση από κάτω από την οδό Εύρου, θα μονοδρομεί τη οδό ουσιαστικά όλοι και όλοι θα φεύγουν από το 4ο χιλιόμετρο της Ξάνθης Σταυρούπολης. Δηλαδή θα είναι όλη η διαδρομή μονοδρομημένη, εκτός από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα μπορούν να κινούνται και στις δύο πλευρές. Όπως και κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, ευελπιστούμε πως αυτές οι μέρες θα κυλήσουν ομαλά και δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα.